Τσακύρογλου Γιώργος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Μηχανικών. Λοιπόν, έχουμε μαζευτεί από εδώ πέρα άτομα από και τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους από σχολές, γιατί ακριβώς όπως είχαμε καταφέρει τόσο καιρό να έχουμε κατακτήσει την δωρεάν σύντηση για όλους τους φοιτητές, καταγγέλουμε καταρχάς την απόφαση εργολαβίας να κλείσει τη λέσχη από 1η Ιουλίου, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία ακόμη συνεχίζεται, υπάρχουν σχολές που έχουν εξεταστική και τα σχετικά. Οπότε ετοίμαστε να συνεχίσει η λειτουργία της λέσχης μέχρι τις 15 Ιουλίου τουλάχιστον, γιατί ακριβώς πρέπει οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε σύντηση τροφής στην ουσία, τίποτα παραπάνω, και αν είναι δυνατόν να υπάρχει και επέκταση ακόμη και περισσότερο για όλο το διάστημα του καλοκαιριού. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς έχουμε εδώ πέρα και τη σημερινή κινητοποίηση, όπως και όλες οι προηγούμενες που γίνανε στο προηγούμενο διάστημα, και θέλουμε τα ίδια αιτήματα να τα καταθέσουμε και στην Βρετανία και γενικότερα στο πανεπιστήμιο να γίνουν γνωστά. Ονομάζομαι Μαρία Κούγκλη και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής. Σήμερα έχει καλεστεί κινητοποίηση στην Βρετανία, επειδή η εργολαβία και η διοίκηση του Απιθύτα αποφάσισαν να κλείσουν τη λέσχη του Απιθύτα, την οποία συντίζονται χιλιάδες φοιτητές καθημερινά από τη 1 μέχρι τις 30 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες φοιτητές στο Απιθύτα, δεδομένου και ότι η εξεταστική συνεχίζεται μέχρι τις 15 Ιουλίου, μένουν χωρίς ένα πιατό φαγητό, ας πούμε, που μπορεί να χρειάζονται, ειδικά στη συγκυρία που διανύουμε, με τις ανατομίες και την ακρίβεια να έχουν χτυπήσει κόκκινο, με τα νίκια να είναι στο Θεό με την ομιλητική κρίση και το καθεξής. Αυτή η στάση είναι μια παράδειγμα στάση της διοίκησης και της εργολαβίας, που όμως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Όλη τη χρονιά υπήρχαν ζητήματα σε σχέση με τη λέσχη, καθώς η εργολαβία και η διοίκηση προσπαθούσαν να επιβάλλουν ελέγχους με πάσο και κάρτα σύντησης, αναιρώντας το κεκτημένο και το δικαίωμα των φοιτητών να τρέφονται δωρεάν στη λέσχη, κάτι που στα Απιθύτα, ας πούμε, ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, εμείς, σαν φοιτητικοί σύλλογοι, καταγγέλουμε αυτή τη στάση. Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στη σύντηση είναι αυτονόητο και θα πρέπει να το έχουν όλοι οι φοιτητές, ειδικά στη συγκυρία που διανύουμε. Και απαιτούμε η λέσχη να παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος των εξεταστικών, που και οι περισσότεροι φοιτητές θα παραμείνουν στην Θεσσαλονίκη και θα πηγαίνουν στη λέσχη. Η διαμαρτυρία σας από τι ώρα μέχρι τι ώρα είναι, δηλαδή, πόσες ώρες που θα διαρκέσει.